Να είμαστε καλά, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Ήταν πολύ όμορφη η σημερινή παρέλαση. Να συγχαρούμε τα παιδιά, την νεολαία μας, τους καθηγητές αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις που τίμησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σημερινή μέρα. Μια μέρα που έχει ένα διαχρονικό μήνυμα. 82 χρόνια πριν ο ελληνικός λαός με ένα μεγάλο όχι έβαλε stop στις δυνάμεις τις αναθεωρητικές και τις φασιστικές εκείνης εποχής. Αυτό το stop το υπερέτησε νικηφόρα και στο μέτωπο. Αυτό το μήνυμα είναι διαρκές, ισχύει και σήμερα. Οι δυνάμεις στην Ευρώπη βάζουν ένα stop σε έναν αναθεωρητισμό και σε έναν φασισμό και η Ελλάδα και από εδώ από τη Μυτιλήνη και από άκρη άκρη σήμερα δηλώνει παρούσα, ισχυρή, να βάλει stop σε όποιον επιβουλεύεται τις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας που πρεσβεύουμε. Να είστε καλά λοιπόν, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Το όχι του 1940 αποτελεί το διαχρονικό όχι του ελληνικού λαού, το όχι κατά του μουσουλμανικού υπεριαλισμού και του ναζισμού. Η Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάει μπροστά, η χώρα μας, η Λέσβος μας πάει μπροστά, την πάμε μπροστά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Να είστε καλά. Τιμούμε με δέος την εποπτεία του ελληνικού λαού κατά του ιταλικού φασισμού και αργότερα όταν το σκοτάδι της γερμανικής ναζιστικής κατοχής σκέπασε την πατρίδα μας, τη δεύτερη εποπτεία της εθνικής αντίστασης που χτίστηκε από το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ και τις υπόλοιπες αντιστασιακές οργανώσεις. Ο αγώνας σήμερα συνεχίζεται με διαφορετικούς όρους. Πρώτον αγώνας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή απέναντι στη συνεχή προκλητικότητα της τουρκικής κυβέρνησης, την οποία καλούμε να σταματήσει τις προκλήσεις, να σταματήσει την αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας, να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου και από την πλευρά μας υπερασπιζόμαστε πάντα μέχρι κεραία στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αγώνας που συνεχίζεται για την ειρήνη στην Ευρώπη. Τώρα που ο πόλεμος αιματοκυλίζει τα ευρωπαϊκά εδάφη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αγωνιζόμαστε για να σταματήσει άμεσα αυτή η εισβολή, να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα και να βρεθεί διπλωματική λύση. Αγώνας όμως τρίτων και κατά της ανάδειξης ακροδεξιών και νεοφασιστών που μπορεί πλέον να μην φορούν τη στρατιωτική στολή του Τρίτου Ράιχ και να έχουν ενδυθεί κουστούμια σε κυβερνήσεις ευρωπαϊκών κρατών, όπως έδειξαν οι τελευταίες εκλογές στην Ιταλία και στη Σουηδία. Και σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και του τόπου μας και της Ευρώπης να σταθούμε γερά και ενωτικά απέναντι σε οποιοδήποτε φιαλτικό ενδεχόμενο ανόδου της ακροδεξιάς και των νεοφασιστικών δυνάμεων ξανά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο ελληνικός λαός αξίζει να ζήσει καλύτερα και θα ζήσει καλύτερα με ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία χωρίς δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Τιμή και δόξα σε όλους εκείνους που έχησαν το αίμα τους στο έπος του 40. Έδωσαν τόσα πολλά στους πολλούς, δίνοντας ένα μήνυμα σε όλους εμάς τους Έλληνες για αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και ενότητα. Τούτες στις δύσκολες στιγμές. Οι νησιώτες είναι εδώ για να επιδιώξουν την φιλία και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Όμως είναι και αποφασισμένοι να φυλάξουν κάθε σπιθαμή του εδάφους. Δίνουμε λοιπόν ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες ότι είμαστε εδώ και στη νέα γενιά για να μιμηθούμε και οι όσοι έχησαν το αίμα στους το έμπος 40 γίνουν οδηγός για τούτα εδώ τα νησιά για να μείνουμε εδώ ενωμένοι με αλληλεγγύη, σκύβοντας πάνω στους δύσκολες εποχές που ο πόλεμος είναι στη γειτονιά μας, στους αδύναμους συμπολίτες μας. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία.